Πάμε να δούμε την κάρτα με τα υλικά, να ξεκινήσουμε να μαγειρεύουμε. Λοιπόν, σοκολατένιος κορμός με κρέμα λευκή σοκολάτας και μύρτιλα. Θα χρειαστούμε για το παντεσπάνι. Το παντεσπάνι θα σας πω δεν είναι απλό παντεσπάνι, είναι λίγο μπισκοτέ, είναι τραγανό. Θέλουμε 200 γραμμάρια κουβερτούρα λιωμένη, 5 κρόκους, 100 γραμμάρια ζάχαρη κρυσταλλική λευκή, 5 ασπράδια, 40 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις, 50 γραμμάρια βούτυρο λιωμένο αλλά κρύο. Για την κρέμα θέλουμε 180 γραμμάρια λευκή σοκολάτα λιωμένη και αυτή, 100 γραμμάρια βούτυρο σε θερμοκρασία δωματίου, 250 γραμμάρια τυρί κρέμα, ξύσμα και χυμό από ένα μοσχολέμονο, ένα lime δηλαδή, 200 γραμμάρια μαρμελάδα μύρτλο. Και για το τέλος, για την επικάλυψη, 100 γραμμάρια κρέμα γάλακτος, 100 γραμμάρια λευκή σοκολάτα, 100 γραμμάρια φρέσκα μύρτιλα ή ό,τι άλλα φρούτα του δάσους θέλουμε που κυκλοφορούν παντού αυτή την εποχή. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε το παντεσπάνι. Πάμε. Λοιπόν, θα βάλουμε. Κάτσε να βάλω τα βιβλία σου εδώ. Και φτιάξε με. Να ξαναδείξω μετά στο τέλος. Λοιπόν, θα βάλουμε στον κάδο του μίξερ με το σύρμα. Θα χτυπήσουμε τα σπράδια σε μέτρια ταχύτητα και θα ρίξουμε μέσα και τη ζάχαρη τη κρυσταλλική. Στην ουσία θα κάνουμε μία τύπου μαρέγκα. Α. Τώρα κάνουμε το παντεσπάνι. Ωραία. Τα αφήνουμε αυτό, ωραία, να χτυπηθεί καλά και μέχρι να γίνει αυτό θέλουμε γύρω στα 4 με 5 λεπτά. Θα σας δείξω πώς θα κάνουμε την κρέμα λευκή σοκολάτας η οποία είναι πανεύκολη. Αρχίσαμε. Να τα. Λοιπόν, έχω εδώ λιώσει σε μπεν μαρί, δηλαδή το μπεν μαρί είναι ένα κατσαρολάκι. Έχω βάλει μέσα λίγο νερό, από πάνω ένα μεταλλικό πάντα σημαντικό σκεύος. Δεν βάζω ποτέ γυάλινο γιατί θα σπάσει. Έχω βάλει μέσα τη σοκολάτα και την έχω αφήσει να λιώσει. Η θερμοκρασία πρέπει να είναι μέτρια, δεν χρειάζεται δηλαδή να βράζει πάρα πολύ το νερό. Ίσα-ίσα να κάνει βρασμό, δηλαδή να φτάσει γύρω στους 100-110 βαθμούς Κελσίου. Μπουρμπουλίτες, ακριβώς. Στην ουσία αυτό λιώνει με τον ατμό, έτσι. Αυτό λιώνει με τον ατμό, ακριβώς. Αν το βάλουμε κατευθείαν πάνω στη φωτιά, αυτό το πράγμα θα μας κάψει τη σοκολάτα. Οπότε το βάζουμε να λιώσει με τη βοήθεια του ατμού. Και να πούμε, Ανδρέα, ότι έτσι όπως το κάνετε, δεν χρειάζεται ειδικό σκεύος για μπεν μαρί, γιατί κυκλοφορούν σκεύοι ειδικά μπεν μαρί. Αλλά με μια κατσαρολίτσα και ένα μεταλλικό από πάνω μπολ. Πολύ σημαντικό ένα μεταλλικό το μπολ. Διαφορετικά μπορείτε και στα φούρνο μικροκυμάτων, αν έχετε στο σπίτι, όχι σε μεταλλικό μπολ, σε πλαστικό μπολ που μπαίνει σε φούρνο μικροκυμάτων, μπορούν να λιώσουμε μια χαρά τη σοκολάτα. Σε χαμηλή θερμοκρασία. Και πόσο το αφήνουμε στο φούρνο μικροκυμάτων? Αυτό, κοίταξε, αυτό είναι αναλόγως στα βατ που θα βάλουμε να δουλεύει. Αλλά θέλει περίπου ένα λεπτό παραπάνω, σίγουρα δεν θα χρειαστεί. Λοιπόν, προσθέτω τώρα μέσα το βούτυρο, το οποίο πολύ σημαντικό, όλα τα υλικά που έχω σήμερα, να σας πω ακόμα και τα αυγά, είναι σε θερμοκρασία δωματίου. Μπράβο. Λοιπόν, προσθέτω μέσα και το βούτυρο, το οποίο είναι σε μικρά κομματάκια, στη σοκολάτα. Εδώ τώρα προσέξτε, γιατί μπορεί να συμβεί το εξής. Μπορεί να διαχωριστεί το βούτυρο από τη σοκολάτα και να σας κόψει η σοκολάτα. Δηλαδή να είναι ένα κομμένο μείγμα. Γιατί μπορεί να γίνει αυτό? Διότι έχει μεγάλη περιεκτικότητα σε βούτυρο, κακάο, λευκή σοκολάτα και προσθέτουμε έξτρα βούτυρο. Αυτό μπορεί να μας κόψει η σοκολάτα. Και τι κάνουμε γι' αυτό? Λοιπόν, τι κάνουμε γι' αυτό? Πολύ απλά. Θα ανεβάσουμε τη θερμοκρασία στο μάτι, δηλαδή να κάνει αρκετό ατμό. Ναι. Και με ένα μικρό σύρμα ανακατεύουμε πολύ πολύ γρήγορα. Βλέπεις, αυτό ακόμα δεν έχει πάρει μέσα όλη την υπαριουσία, αλλά με καλό ανακάτεμα και με ένα σύρμα γίνεται μια βελούδινη κρέμα. Έτοιμο. Να. Βλέπετε. Αυτό ήταν. Αυτό. Ωραία. Άρα δεν θέλει ούτε κόπο ούτε τίποτα. Όχι τίποτα. Αλλά μπορεί να μας κόψει. Δηλαδή, αν έχουμε το βούτυρο, είναι κατευθείαν από το ψυγείο. Εγώ προχθές που το έφτιαξα, μου έκοψε, για να σας πω την αλήθεια, κατευθείαν. Το έβαλε σε υψηλή θερμοκρασία, δηλαδή να βράσει αρκετά το νερό από κάτω. Και έγινε αυτή εδώ η ωραία πακύρευστη βελούδινη κρέμα λευκή σοκολάτα. Μα κόψε, φτιάχνει, έχει λύση ή καλή σάλα? Είναι η λύση αυτή που σου είπα. Το βάζει σε δυνατή φωτιά, δηλαδή να βράσει καλά το νερό, καλό ανακάτεμα. Γιατί από ό,τι βλέπει σήμερα μέσα δεν μας έκοψε. Αν κόψει, θα διαχωριστεί εντελώς. Δεν μας έκοψε να το κάνουμε έτσι από την αρχή. Λοιπόν, πάμε εδώ τώρα. Η μαρέγκα έγινε. Θα την αφήσουμε μισό λεπτό ακόμα για να τελειώσουμε εδώ την κρέμα. Εδώ έχω κρέμα τυρί. Που αυτό βρίσκουμε πανεύκολα στο σούπερ μάρκετ. Πάντε πάλι. Προσθέτω μέσα ξύσμα από ένα μοσχολέμονο. Τα μοσχολέμονα είναι τα lime. Έχουν υπέροχα. Έχουν πιο εξευγενισμένο άρωμα και δεν είναι τόσο ξινά όσο τα λεμόνια. Αν δεν έχετε τώρα στο σπίτι, αν δεν βρείτε, βάλτε χυμό και ξύσμα από μισό λεμόνι. Ωραία. Αυτό ήταν το πολύ ωραίο που δοκίμασα πριν.
βάζουμε μέσα. Λοιπόν, έχω σύσμα. Να σου πω ότι χτες πήγα σε ένα πάρα πολύ ωραίο μαγαζί στο Χαλάνδρι. Θα πάω το Σάββατο εκεί. Τη Λεωφόρο Πεντέλης απέναντι από τον ΟΤΕ. Όσοι ξέρουν από Χαλάνδρι καταλαβαίνουν. Που έχει υπέροχους ξηρούς καρπούς, υπέροχα φρούτα αποξηραμένα με ζάχαρη, χωρίς ζάχαρη, οτιδήποτε. Σοκολάτες όλων των τα τύπων πάντα. Και των ειδών. Θέλω να σου φέρω από όλα αυτά εδώ ούτε μέσα. Σε τριπώνεις τα μαγαζιά όλα αυτά πραγματικά. Κοιτάς, όλα τα ξέρω. Λοιπόν, προσθέτω μέσα και το χυμό από ένα lime. Το lime δεν έχει κουκούτσια, οπότε κατευθείαν με το χέρι το στύβουμε μέσα. Το στύβουμε κατευθείαν στην κρεματήρια. Άμα θέλουμε κουκούτσια βάζουμε μετά. Προσθέτεις εσύ όσα θέλεις κουκούτσια, προφανώς. Και άμα η γυναίκα σου έχει μυαλό κουκούτσι, μπορεί να το πάρεις και να το χρησιμοποιήσεις. Μέσα ολόκληρη τη γυναίκα μέσα. Αυτό θα γίνει πετιμέζι. Μιλάμε για κάτι άγλυκο. Έλα παιδιά. Λοιπόν, Έλενα, μου προσθέτεις όλη την κρέμα τυριού μέσα στη σοκολάτα, ναι, όλο. Ένα καλό ανακάτεμα. Είναι μια πανεύκολη κρέμα, δοκιμάστε τι εννοείται, ότι μπορείτε να τη χρησιμοποιήσετε σαν άλυμα πάνω σε ψωμί, πάνω σε τσουρέκι, να γεμίσετε μπεζέδες ή μπισκότα. Λαλά. Λοιπόν, έτοιμο, αυτό είναι. Θα σου πω, με αυτή μπορούμε να γεμίσουμε μπισκότα digestive. Ναι. Δεν θα ήταν ωραία. Να τα βάλεις στο ψυγείο όμως. Να τα βάλεις στο ψυγείο, ωραία. Δεν είναι μια κρέμα η οποία διατηρείται εκτός ψυγείου. Εμείς τώρα θα τη βάλουμε, γιατί βλέπετε είναι πάρα πολύ τευστή. Θα την καλύψουμε, μάλλον δώσουμε λίγο αυτό. Ωραία. Τέλεια. Μισό λεπτό να ανακατέψω και αυτό. Καλά. Και συνεχίζουμε. Και χαρτάκι θέλουμε. Έφτασε. Λοιπόν, καλύπτουμε την επιφάνεια της κρέμας, όπως σας έχω πει και σε άλλες κρέμες, με μια διαφανή μεμβράνη. Παναγία μου. Πολλά νεύρα. Μακελιό θα γίνει σήμερα. Πολλά νεύρα. Λοιπόν, καλύπτουμε την επιφάνεια της κρέμας, δηλαδή να κουμπάει διαφανής μεμβράνη πάνω στην κρέμα, για να μην κάνει κρούστα, να μην κάνει πέτσα. Το κλείνουμε αυτό. Τώρα, και το αφήνουμε στο ψυγείο, θέλει 2 ώρες περίπου για να σταθεροποιηθεί. Αν βιάζεστε, βάλτε το 20 λεπτά στην κατάψυξη, θα γίνει μια χαρά. Ωραία. Διαφορετικά, στο ψυγείο. Μια χαρά. Είδες, εγώ δεν σε ταλαιπωρώ, δεν σε κουράζω. Λοιπόν, η κρέμα είναι έτοιμη και πάμε τώρα να κάνουμε το παντεσπάν. Χαμηλώνουμε την ταχύτητα. Αυτό βλέπετε έγινε μια φράτη, ωραία μαρέγκα. Προσθέτω μέσα τους κρόκους από τα αυγά. Πάμε λίγο πιο δυνατά. Ωραία. Θα προσθέσω μέσα, μάλλον τη σοκολάτα. Εδώ έχω σοκολάτα, κουβερτούρα, λιωμένη. Προσοχή όμως, δεν θέλω να είναι καυτή. Θέλω να πέσει λίγο η θερμοκρασία. Χαμηλώσε λίγο ακόμα την ταχύτητα. Ωραία. Προσθέτω μέσα τη σοκολάτα. Έλα, να σε βοηθήσω. Ωραία. Μια χαρά το κάνεις το μίξε, το έχεις κάνει μέχρι τη σοκολάτα τώρα. Ναι, μπράβο μου. Σήμερα θα φτιάξουμε σοκολατένιο. Μίξερ. Θα βάλετε τα χλινάκια τώρα εκεί, θα πάρει τη σοκολάτα. Μια χαρά, δεν πειράζει. Για πώς θα κάνει. Μα αν δεν τα λερώσεις κιόλας αυτά τα πράγματα, δεν τα χαίρεσαι. Έτσι. Ωραία. Κάτσε να σου πω, μαζί σου έχω αρχίσει και μαθαίνω και φτιάχνω γλυκά. Σιγά σιγά. Είσαι απαιτητικός. Έτσι και περισσότερα πράγματα. Στο στάδιο ακόμη. Όχι, μια χαρά, δεν έχω παράπονο. Ωραία, λοιπόν. Κάτι ωραίο που το έκανα με νέο design. Μια χαρά είναι. Στάζει και το μιξεράκι σοκολάτα. Λοιπόν, θα βάλω μέσα αλεύρι, οπότε βλέπετε αλεύρι δεν έχει πάρα πολύ. Είναι κοσκινισμένο όμως το αλεύρι. Άστο έτσι όπως είναι. Άστο έτσι όπως είναι. Λοιπόν, χαμηλώνω λίγο την ταχύτητα ακόμα. Προσθέτω μέσα το αλεύρι, κοσκινισμένο το αλεύρι, ξαναλέω. Και κατευθείαν βούτυρο, το οποίο είναι λιωμένο και σε θερμοκρασία, να ακούω. Δωματίου. Μπράβο, μπράβο. Εντάξει. Εγώ θα πω τώρα αυτό που λένε πάνω στο τι λένε, κοντρόλ. Κάτι άκουσα, αλλά... Πήρε ο Άκης ο Πετρετζίκης τηλέφωνο. Α, πολλά φιλιά στον Άκη. Είναι θέλεις, δίπλα σήμερα. Θέλεις να πεις τι είπε, το άκουσες. Όχι, δεν άκουσα. Και είπε ότι η συνταγή σου τα σπάει. Ακριβώς έτσι. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Άκη. Και να πούμε συγχαρητήρια για το καινούργιο βιβλίο του Άκη. Έτσι, αυτό πρέπει να το δοκιμάσει, αξίζει να το δοκιμάσει. Δεν θυμάμαι, συγχωρείτε. Μια εξαιρετική δουλειά. Πάρα πολύ ωραίο βιβλίο λοιπόν, και του Άκη. Αυτό είναι έτοιμο. Αυτό είναι έτοιμο. Λοιπόν. Αυτό είναι το παντεσπάνι. Ξαναλέω ότι αυτό δεν είναι ένα κλασικό παντεσπάνι. Δεν θα είναι δηλαδή ένα ψωμένο παντεσπάνι. Μια Μαρίς. Θα είναι λίγο σαν μπισκότο. Σκέφτομαι, Αντρέα, όπως και εσύ, όπως και ο Άκης, λέω οι άνθρωποι που δεν έχουν κόμπλεξ, που χαίρονται με ναι. την επιτυχία και με την
με το τι καταφέρνει ο άλλο, που είναι συνάδελφο του σώμα. Τι κόμπλεξ να έχει τώρα. Εμεί γνωριστήκαμε εδώ με τον Άκη όταν ξεκινήσαμε τι εκπομπέ και κατευθείαν δέσαμε, ανταλλάξαμε συνταγέ, ανταλλάξαμε απόψει. Μου δώσε συμβουλέ. Πολύ ωραίο είναι αυτό το πράγμα. Πολλέ. Η αλήθεια είναι. Ο παλιό είναι αλλιώ. Ποιο είναι πιο παλιό, ο Άκη. Εδώ στο πρωινό, ο Άκης είναι 4 χρόνια νομίζω ήταν στο πρωινό. Γενικά στο χώρο. Αυτό δεν το ξέρω εγώ, έχω ξεκινήσει από το 1998 μαγειρεύω. Επαγγελματικά είναι τώρα 16 χρόνια. Μας βλέπει κάθε μέρα λέει ο Άκης. Πολλά φιλιά. Πολλά φιλιά. Και μένει με το στόμα ανοιχτό. Αυτό που πραγματικά γίνεται εδώ δεν το έχει ξαναδεί πουθενά στον κόσμο. Θα πάμε κι εμείς μια μέρα στο πλατό του Άκη. Θα πάμε στο πλατό. Εγώ πάω. Κλέβω χρόνο και πηγαίνω. Εσύ έκανες, δεν το είδαμε. Εσβολή με το Θράσο γιατί κάτι του μύρισε και μου λέει πάμε, θα πάρουμε και μια κάμερα για ξεκάρφωνα. Του λέω έλα εδώ και μπήκαμε μέσα. Και κάθε τα πλάνα ήταν τείχος, λίγο φώτα και αυτό έτρεγε. Και κάθε φορά και εγώ που πηγαίνω παίρνω μεζέ, δεν το συζητώ, Άκη να είσαι καλά. Λοιπόν, βάζω τώρα πάνω σε μια λαδόκολα το μείγμα για το παντεσπάνι. Θέλω να δοκιμάσετε, σε παρακαλώ Μάρκο και Έλενα. Εσύ βάλε δάχτυλο, εσύ θες κοπελάκι δάχτυλο. Όχι, να βάλω δάχτυλο κι εγώ μου, πειράζει. Είναι σαν μου σοκολάτας. Απλώνουμε σε όλη την επιφάνεια της λαδόκολας. Εδώ δεν θέλει από ό,τι βλέπετε κάποια τεχνική ειδική για να το κάνεις αυτό το πράγμα. Το αφήνεις αυτό όλο εδώ μέσα. Επίτηδες το άφησα. Βλέπετε με τη Μαρίς. Αν δεν έχουμε Μαρίς, με ένα κουτάλι μια χαρά θα κάνουμε τη δουλειά. Γιατί θα το φτιάξεις στο σπίτι. Θα το φτιάξεις στο σπίτι. Μπορείς να κάνω έκπληξη. Λοιπόν, αυτό, έτοιμο. Ωραία, και τι κάνουμε τώρα. Και... τώρα θα το ψήσουμε. Κάνουμε αν δεν τώρα έχουμε λαμαρίνα, μπορούμε στη σχάρα που έχει ο φούρνος να βάλουμε προσεκτικά πάνω τη λαδόκολα με το παντεσπάνι και το ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο σε 170 με 175 βαθμούς 13 με 15 λεπτά. Αυτό σας το λέω είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί αν το ψήσετε πάρα πολύ αυτό θα σπάσει. Σας ξαναλέω, δεν είναι αφρά το παντεσπάνι, είναι λίγο σαν μπισκότο, σαν μπισκούι, μπράβο. Τέλειο. Τραγανό. Λοιπόν, πάμε στο φούρνο. Τέλεια. Αχ. 13 με 15 λεπτά ψήσιμο και τώρα σας βγάζω από το φούρνο. Αυτές τις κατσαρολίτσες τις θες. Όχι. Όχι. Λοιπόν, εδώ τώρα τι έχω κάνει. Με το που βγάλουμε το παντεσπάνι από το φούρνο, το τυλίγουμε κατευθείαν σε ρολό μέσα στη λαδόκολα έτσι όπως είναι και το αφήνουμε να κρυώσει καλά για να πάρει το σχήμα. Εγώ τώρα τι έχω κάνει εδώ. Αυτό έχει σπάσει προφανώς γιατί είναι λίγο τραγανό. Δοκίμασε. Για να δω, για να δω. Και από πάνω έχω απλώσει την κρέμα που ήδη έχει παγώσει στο ψυγείο. Εντάξει, μέχρι εδώ. Τελειώ. Λοιπόν, τελειώ. Έχω πάρει από το σούπερ μάρκετ μαρμελάδα μύρτιλο. Ξαναλέω, βάλτε όποια μαρμελάδα σας αρέσει. Αλλά τώρα επειδή είναι της εποχής όλα αυτά τα καταπληκτικά μπέρις, κόκκινα, φρούτα του δάσους, βάζουμε από αυτά. Το μύρτιλο εγώ δεν το ξέρω και το έφαγα στην Κύπρο με γιαούρτι. Εκεί το βρήκα πρώτη φορά. Και έπαθα πλάκα. Ναι. Δεν δοκίμασες από αυτό το κέικ που φτιάξαμε με τον Αντρέα στο σπίτι. Ναι, εντάξει, αλλά λέω δεν το. Αυτό έχει μέσα μύρτιλο, είχε βατόμουρα, είχε πολλά πράγματα. Κάτι ακούω, δύο λεπτά πάμε να κάνουμε το γλυκό. Ωραία, πάμε λοιπόν, να τελειώσουμε. Βάζω από πάνω τη μαρμελάδα. Ναι. Μπόλικη μαρμελάδα, να γίνει χαμός. Να φάει και ο Στέλιος ο κλόνος. Λοιπόν. Ούτως. Και έτσι, όπως είναι, αρχίζουμε τώρα και το κάνουμε ρολό. Θα γίνει καλά, τι άρρωσες εδώ. Ο Ανδρέας έχει φάρμακο για όλες τις αρρώστιες. Κοίτα πόσο εύκολα γίνεται. Αυτό. Όλες δοκιμάσεις από αυτό. Λοιπόν, όπως είναι τώρα αυτό, ναι, το τυλίγω πολύ πολύ καλά, τη λαδόκολα. Και το ξαναβάζω στο ψυγείο να παγώσει εντελώς. Θέλει περίπου μία με δύο ώρες πάλι. Ωραία. Λοιπόν, το ξαναβάζω πάλι στο ψυγείο. Καλό είναι αν θέλουμε, για να το κάνουμε ακόμα πιο ομοιόμορφο, να το τυλίξουμε και να το σφίξουμε με μία λαδόκολα. Το έφαγες το κομμάτι. Καρτί μου λέει κάτι να πάμε κανένα μύρτιλο. Λοιπόν, και για το τέλος, να φέρω εδώ το έτοιμο. Πολύ ωραίο είναι. Το βάζουμε σε μία πιατέλα. Παιδιά, ευχαριστώ, δεν έχω λόγια τώρα για αυτή τη βοήθεια που μου κάνετε. Δηλαδή, τι να πω. Αλίμονο. Λαράκι μας. Λοιπόν. Και παίρνω θέση από εδώ. Κοίτα, πήρε θέση. Άλλαξε θέση. Γι' αυτό έκανα την καθαρίζα. Λοιπόν, τι κάνω, το βάζουμε σε μια πιατέλα. Λιώνουμε, σας έχω δώσει αναλογίες, 100 γραμμάρια κρέμα γάλακτος, 100 γραμμάρια σοκολάτα λευκή και γίνεται σαν γλάσο. Γλάσο λευκή σοκολάτα, αυτό εδώ. Περιχύνουμε από πάνω τον κορμό σοκολάτα. Είδες, δεν μάθαμε να τελειώσω. Περιχύνουμε από πάνω τον κορμό σοκολάτα και διακοσμούμε με μπόλικα μύρτιλα φρέσκα. Και το επόμενο βήμα που έχουμε να κάνουμε, αγαπητοί μου φίλοι, είναι να το δοκιμάσουμε.